la pistola tanques y a Κομματάρα, Δέσποινα Βανδύ, αγαπημένη. Λοιπόν, αυτά έτσι. Με κέφι Μπρίο Τσαχπινιά, περνάμε στο δεύτερο μισάωρο του 90 λεπτού που θα είμαστε στον αέρα για να περάσετε πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Και εδώ έχω μια καινούργια κόντρα, Νικολέτα μου. Για πες μας τι γίνεται με την Μπακοδήμου και την καινούριου. Λοιπόν, εμείς τώρα θα πάμε να δούμε τι είπε η Μαρία Μπακοδήμου σχετικά με την κόντρα της, με την Κατερίνα Καινούριο. Όπου, ναι, όπου να πούμε ότι η κόντρα αυτή ξεκίνησε από την εκπομπή, η όποια υποτιθέμενη κόντρα, από την εκπομπή της Μαρίας Μπακοδήμου, η οποία είπε κάποια όχι τόσο κομψά πράγματα για την Κατερίνα Καινούργια και την εκπομπή της, και η Κατερίνα Καινούργια αμέσως μετά απάντησε, και αμέσως μετά έρχεται η απάντηση της Μαρίας Μπακοδήμου. Αυτό το ωραίο μπαλάκι και πινκ-πονκ που υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση μέσω τηλεοπτικών εκπομπών μου αρέσει πάρα πολύ. Ποια εκπομπή, Χρήστο, να βάλουμε στο στόχαστρο κι εμείς να πούμε κάτι για να απαντήσουν και μετά να απαντήσουμε κι εμείς και να ξαναπαντήσουν. Θέλεις τις ζώνες μας ή άλλοι. Βρε, όλη την Ελλάδα, Κύπρο, παντού. Να χτυπήσουμε οποιαδήποτε εκπομπή. Έχω εγώ κάτι τώρα. Κοίτα. Η αλήθεια είναι ότι αρκετά έχουμε χτυπήσει και το GNTM και το MyStyle. Βρε, εκπομπή, άστα αυτά, άστα αυτά. Δεν μιλάω για εκπομπές τέτοιου τύπου, αλλά μιλάω για εκπομπές οι οποίες είναι live και μπορούν να απαντήσουν. Όλα αυτά που προανέφερες είναι μαγνητοσκοπημένα. Έχω εγώ κατά νου τώρα μία εκπομπή. Για ξεκινά. Που, όχι, μετά. Γιατί τώρα δόθηκε κάτι από μία εκπομπή. Άντρας ή γυναίκα παρουσιαστής παρουσιάστρια. Γυναίκα στην Κύπρο. Α, στην από Κύπρια ομάδα η οποία είπε κάτι που δεν ευσταθεί. Ναι, λες να ανοίξω πόλεμο. Τον έχω έτοιμο, το ακούγαμε λίγο πριν. Λοιπόν. Εγώ δεν σας ξέρω. Δεν σας ξέρω. Πάμε να δούμε λίγο πώς ξεκίνησε η κόντρα της Μπακοδήμου με την καινούριο και αν υφίσταται αυτή η κόντρα, ναι ή όχι. Για να το δούμε. Σημαίνει κόντρα που συζητήθηκαν. Είναι κακό. Εδώ μπορεί να πουλάει και ένα γύρο. Καλά, η ένταση δημιουργεί μια τηλεθέαση γιατί κάνει ναι, και βλέπει αυτό. Είχε παρατηρηθεί κάποιες φορές ότι όταν τα νούμερα έπεφταν, την επόμενη μέρα υπήρχαν κόντρες, υπήρχαν αποκαλύψεις από την Κατέρνα Καινούριου και μπορεί να είδαν ότι αυτό τους βοήθησε και έτσι να γίνει μια αναπαραγωγή. Νομίζω ότι συμβαίνουν και εκπομπή. Τα δύο. Μπορεί και τυχαίο. Δηλαδή πιστεύω ότι καταρχήν ξέρω ότι έκαναν έρευνα στο κανάλι τους. Ναι. Και η έρευνα έδειξε ότι ο κόσμος τους βλέπει γιατί είναι reality. Μα το είναι κακό. Ναι. Δεν είναι κακό. Στον Ανδρέα Μικρούτσικο δείχνει σεβασμό και είναι υποχρεωτικό αυτό. Αλλά χώρισαν κάποια κάτι που είπε η Μαρία Μπακοδήμου. Θα μου πεις γιατί ασχολείσαι, ρε Κατερίνα. Αλλά να πω και στη Μαρία Μπακοδήμου με όλο το σεβασμό στα χρόνια και στην πορεία της ότι εδώ δεν στείλουμε κανέναν καυγά και δεν μας υποχρεώνει κανένα ακουστικό να στήσουμε το οτιδήποτε. Και νομίζω ότι ούτε υπάρχει καμία έρευνα στο σταθμό που λέει ότι αυτό πουλάει. Και σας το λέω επίσημα, γι' αυτό η εκπομπή είναι πρώτη. Έρευνες στο σταθμό γίνονται για το ποιες είναι αγαπημένες παρουσιάστες στο κοινό. Και για να είμαι εδώ και σε αυτή τη θέση, προφανώς και ο σταθμός έχει κάνει έρευνα. Πάρτε και ένα τηλέφωνο στο σταθμό, γιατί ήταν άσχημα αυτό. Και επίσης, στεναχωριέμαι από γυναίκες οι οποίες έχουν πορεία και έχουν κάνει επιτυχίες, τα πιο νέα κορίτσια λίγο να τα υποτιμούν. Αυτό. Να δεχόμαστε την επιτυχία και των πιο νέων, λοιπόν. Διαφημισούλες. Ό,τι κάνετε. Θέλετε να απολαύσετε την παράσταση με τον Νίκο, την Ελισάβετ. Φυσικά. Ναι. Και όλους τους υπόλοιπους, πώς σας φαίνεται. Είναι υπέροχη παράσταση. Είδαμε κάποιες αλλαγές στην εκπομπή σας όσον αφορά και την ώρα και κάποιους συνεργάτες. Πώς νιώθετε εσείς με αυτές τις αλλαγές? Νομίζω ότι είναι πολύ καλές οι αλλαγές και περνάμε πολύ ωραία. Πρέπει να... ότι βρίσκετε τα πατήματα που λέμε. Ναι, αλλά δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Με την κόντρα. Δεν έχω καμία κόντρα. Δεν έχω καμία κόντρα. Αυτή ήταν η απάντηση της Μαρίας Μπακοδήμου. Τώρα θα πω κι εγώ κάτι, επειδή χρόνια είμαι κι εγώ στην πιάτσα, στο κουρμπέτι, και έρευνες γίνονται για τους παρουσιαστές. Κατά καιρούς, ποιοι είναι οι αγαπημένοι παρουσιαστές στα εκάστοτε κανάλια ή ποιοι είναι οι παρουσιαστές που έχουν αυτό που λέμε μια καλή επαφή με το κοινό και πόσο μπορούν να περνάνε στο τηλεοπτικό κοινό, και εκεί πάνω επενδύουν η εκάστοτε παραγωγή, τα εκάστοτε τηλεοπτικά προϊόντα. Γίνονται και στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Να το κρατούμε. Επίσης γίνονται και έρευνες όμως αν μια εκπομπή τραβάει με reality ή αν μια εκπομπή τραβάει με τη θεματολογία και ποια συγκεκριμένη θεματολογία. Με ειδησιογραφία ή με ψυχαγωγία. Ότι αυτές οι έρευνες γίνονται κατά καιρούς, γίνονται, κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η Μαρία Μπακοδήμου ήθελε να πει κάποια πράγματα που φτάσαν στα αυτιά της. Δεν έδειξε την Κατερίνα Καινούργια σαν Κατερίνα Καινούριο.
είπε για την εκπομπή ότι αν έχουν κάνει όντως την έρευνα στον Α, γιατί όχι να μην πούνε στην παραγωγή, στον αρχισυντάκτη, ότι εγώ θέλω να πορευτείς έτσι. Είναι η γραμμή του καναλιού ότι εγώ θέλω αυτή η εκπομπή να είναι αυτό το στυλ. Να είναι έντονο το παρεάκι και να σχολιάζει καυστικά και έντονα κάποια θέματα. Η Κατερίνα βέβαια το πήρε επί προσωπικού και είπε ότι η Μαρία είναι τόσα χρόνια και θα πρέπει να στηρίζει και τους καινούριους στο χώρο και να τους δίνει τα εύσημα από τη στιγμή που είναι πρώτη. Δεν νομίζω όμως ότι η Μπακοδήμου εστίασε στην παρουσιάστρια, αλλά σε όλο το κόνσεπτ της εκπομπής. Καταρχήν υπάρχει μια γραμμή από το κάθε κανάλι προς τον αρχισυντάκτη και από τον αρχισυντάκτη της κάθε εκπομπής προς την ομάδα, που αυτή πρέπει να τηρείται για το πόσο θα είναι reality, πόσο ενημερωτική, πόσο ψυχαγωγική ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό βγαίνει βάση έρευνας, γι' αυτό το τόνισα. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το ξέρω. Το ξέρω γιατί έχω ζήσει τέτοιες καταστάσεις. Και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση γίνονται αυτές οι έρευνες. Καμία από τις κυρίες ή τους κυρίους, ένας είναι ο κύριος νομίζω, Γιώργος Γιάγκας, οι άλλες είναι κυρίες που παρουσιάζουν εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση στην πρωινή ζώνη, δεν νομίζω να έχει την ευχέρεια να αλλάζει μόνη της το στυλ της εκπομπής. Προφανώς το έχει επιβάλει κάποιος αρχισυντάκτης, κάποια παραγωγή και είναι υποχρεωμένες εντός εισαγωγικών όρων να το ακολουθήσουν. Υπάρχει μία γραμμή. Ναι. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι η Μαρία Μπακοδήμου ήθελε να θίξει την Κατερίνα καινούργιος πρόσωπο. Γι' αυτό το λέω, δεν υπήρχε λόγος να το πάρει επί προσωπικού η Κατερίνα. Ναι, από εκεί και πέρα, εν μέρη, μπορώ προσωπικά θα αναφέρω μια άποψη, να συμφωνήσω και με τη Μαρία Μπακοδήμου, γιατί μια εκπομπή που στο παρελθόν δεν ξέρω αν το κάνει και τώρα, βγάζει τηλέφωνο τηλεθεατών να πούνε το πόνο τους, με απάτησε, με παράτησε, με έκανε. Αυτό όχι δεν είναι μόνο, ψυχαγωγία. Όχι μόνο η συγκεκριμένη. Αλήθεια λέω. Αλήθεια λέω, παιδιά. Λέω αλήθεια. Όχι μόνο οι συγκεκριμένοι. Και παλαιότερες εκπομπές που βγάλανε τηλέφωνο και λέγανε τον καημό τους και ότι η θεία με τον θείο εξαδέλφη, τα θυμάστε. Όλα αυτά ήταν στημένα. Είχαν πάρει και εμένα να βγω. Από προσωπική εμπειρία μιλάω. Και να πω ότι είμαι ο τάδε και όλα αυτά. Είναι σενάρια. Άρα λοιπόν, μην κοροϊδευόμαστε. Όλα αυτά είναι βάση ερευνών. Και το κλείνω εδώ, από εκεί και πέρα καλή επιτυχία και στις δύο και ήταν πολύ καλή η αλλαγή που έκανε η Μαρία Μπακοδήμου στην ομάδα της. Και αυτό φάνηκε και από τα νούμερα που αποτυπώνται, όπως και η αλλαγή της ζώνης. Αρχίζει λίγο να πατάει στα πόδια. Πατάει και η Μαρία είναι πάρα πολύ καλή. Εγώ την παρακολουθώ και μου αρέσει πάρα πολύ. Και φιλιά στην Άση Παραδεισανού, την αγαπημένη μου φίλη, που είναι κορυφαία σε αυτή την παρέα. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε το κερασάκι στην τούρτα. Να αφήσουμε τη Μαρία Μπακοδήμου και να πάμε στο δεύτερο πολυσυλλεκτικό. Στα καυτάνια τη ημέρα θέλω να μείνετε στην παρέα μα. Γιατί? Γιατί μετά έχουμε ένα σκάνδαλο, το βάζετε εσεί μέσα σε παρένθεση εκτός σε ό,τι αφορά την ελληνική, ένα ακόμη πιο συγκεκριμένα από τα υποψήφια τραγούδια για την ελληνική συμμετοχή στο φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Σε λίγο στην παρέα μας θα είναι ο συντάκτης του Eurofans, ο Απόστολος ο Ματάμης, ο οποίος θα μας πει τι έχει γίνει με ένα από τα υποψήφια τραγούδια και να μάθουμε αν θα κυρωθεί ή όχι. Αυτό και θα μείνουν δύο ή αν θα πορευτούν και τα τρία. Όλα αυτά όμως σε λίγο πιο μπροστά πάμε για το πολυσυλλεκτικό μας που έχει μέσα Μαρία Κονινθίου, που έχει Αθηνά Οικονομάκου, που έχει Τσιμτσιλή, έχει τα πάντα όλα. Πάμε λοιπόν να το απολαύσουμε. Κυρίες και κύριοι, πολύ καλησπέρα σε όλες και όλους. Ένα ακόμη πολυσυλλεκτικό βίντεο μόλις ξεκίνησε. Σας ευχαριστούμε που είστε και σήμερα εδώ μαζί μας για να σας παρουσιάσουμε τις τελευταίες και πιο καυτές ειδήσεις της Showbiz. Σας απολαύσαμε και ως κριτή στο Masked Singer. Αθηνά! Ναι? Άριστα Αθηνά. 10! Άριστα 5 εκατομμύρια. Μπράβο, ρε. Τώρα ή επειδή. 10. Αθηνά. Φέτος υπάρχει περίπτωση να σας δούμε να συμμετέχετε σε κάποιο τηλεοπτικό σοου? Όχι, υπήρχαν κάτι κρούσεις, ωστόσο επειδή εγώ έχω τις παραστάσεις εδώ και λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων δεν μπορούσα να κάνω κάτι παραπάνω. Οπότε θα μείνουμε στο θέατρο, για όσο κρατήσει ευχόμαστε να συνεχίζουμε να πηγαίνουμε καλά, οπότε να κρατήσει όσο περισσότερο γίνεται. Και μέχρι τέλος, δηλαδή σεζόν, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να συνδυαστεί κάτι άλλο στην καθημερινότητά μου. Φέτος, όπως και πέρσι, χρονιά μυθοπλασίας. Είδαμε πολύ καλές σειρές και είδαμε και τη σειρά Μαέστρο να μπαίνει και στην πλατφόρμα Netflix. Εσείς πώς το είδατε αυτό και αν ζηλέψετε ενδεχομένως κάποιο ρόλο? Δεν ζήλεψα ακριβώς, το θαύμασα, μου άρεσε πάρα πολύ και αισθάνθηκα περηφάνεια και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί ήταν μια πολύ σπουδαία δουλειά. Καλημέρα σε όλους, μια όμορφη καλημέρα θέλω να πω, να σας στείλω ένα πολύ μεγάλο φιλί και όλη μου τη θετική ενέργεια γιατί είναι δύσκολες ημέρες, παιδιά. Είστε influencer,
Κατά κάποιο τρόπο. Δεν θα το έλεγα, αλλά ασχολούμαι όσο χρόνο έχω ελεύθερο μέσα στην καθημερινότητα που μπορώ να τον διοικητεύσω στα social, ασχολούμαι πολύ λιγότερο από ό,τι παλιότερα. Αλλά δεν θεωρούμε influencer, νομίζω. Δεν το κάνω σαν δουλειά, ούτε ο σκοπός μου είναι να επηρεάζω κανέναν. Θέλετε να μου κάνετε, αν θέλετε, και ένα σχόλιο για την εξέλιξη της δίκης του κ. Φιλιππίδη? Όχι, δεν θέλω. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά, εσείς? Είμαστε πάρα πολύ. Μόλις μου ανακοίνωσε ο Γιάννης, πες το εδώ στην κάμερα, σκηνοθεσίας. Καλύτερου. Του καλύτερη ταινία. Μωρό μου, μπράβο. Συγχαρητήρια. Έλα, σε πέρασε λίγο. Βραβείο πού? Σκηνοθεσία, θα βαίνουν σε φεστιβάλ, ξένα. Α, συγχαρητήρια. Καλύτερη σκηνοθεσία, μπράβο. Μεγάλη διάκριση. Και πρώτο αντρικού, βεβαίως. Αχ, τι ωραία. Έχει πάλι άλλα 3-4. Μπράβο, συγχαρητήρια. Θέλω να μου πείτε δύο λογάκια για αυτό που είπε ο κύριος Λιάγκας, για τη δήλωση που έκανε ότι βρήκα τη συμπαρουσιάστρια μου. Καλημέρα, κύριοι συνάδελφοι. Ενισχυμένη σήμερα η σύνδεση. Επιτέλους απέκτησα συμπαρουσιάστρια. Μαρία Αναστασοπούλου, επιτέλους. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Αυτό πρέπει να στο απαντήσει ο κύριος Γιώργος. Δεν σταμάτησε. Αλλά. Δεν σταμάτησε, δεν σταμάταγε. Αλλά. Πώς το λένε. Ναι, αυτό πρέπει να σας το απαντήσει ο κύριος Γιώργος. Εσείς πώς νιώσατε όταν το είπε αυτό? Εγώ ξέρω κάπως γιατί το έχει πει. Εγώ ξέρω γιατί το έχει πει. Για το κομμάτι της ενημέρωσης. Ναι, αλλά είναι κάτι που δεν μπορώ εγώ να απαντήσω. Εντάξει, να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Ότι η κυρία Σκορδά είπε ότι αν έβλεπε κάποια εκπομπή, θα έβλεπε την εκπομπή της κυρίας Καινούριου. Εσύ, αν ήσουν σπίτι, ποιο πρωινό θα έβλεπες? Θα χαλάρωνα με την Κατερίνα. Κάτι και ένα. Ναι. Oh. Καλά, μωρ το κορίτσι μου, εντάξει. Έλα, μωρέ, κουβέντες να γίνονται. Καλά θα έκανα, αφού αυτό προτιμάει. Δηλαδή δεν είναι. Παιδιά. Εντάξει, όλα και καλά. Έχεις αμφισβητηθεί στα χρόνια, δηλαδή έχεις ακούσει και από συναδέλφους ακόμα, ότι. Έλα, μωρέ, σταματή να ξέρω το κομμάτι το ενημερωτικό τώρα, άστο. Εσύ είσαι μια αμυγός ψυχαγωγική εκπομπή. Ή. Εντάξει, κάνει, δεν κάνει, δηλαδή έχουν κατά καιρούς όλοι τα έχουμε ακούσει και ναι, το θέμα είναι να καταλαβαίνεις και από πού προέρχεται ένα τοξικό σχόλιο. Δηλαδή, αν κάποιος καλοπροαίρετα σου κάνει μια κριτική, είμαι εκεί να την ακούσω και να βελτιωθώ. Αν κάποιος που δεν έχει καλό λόγο για κανέναν απλά πει κάτι για σένα ή ένα ανώνυμο account στα social media απλά σε καθυβρίσει, οκ, δεν θα κοιμηθώ το βράδυ, δεν θα το φέρω τόσο βάρη. Κάποια στιγμή δεν θα το ξεχάσω, μου είχε πει η Ζήνα η Κουτσελίνη στα πρώτα χρόνια, γιατί τώρα πια κλείσαμε και 20 χρόνια στη δουλειά, μου είχε πει ρε παιδί μου, σταμάτα να κάνεις έτσι με τα μαλλιά σου, είναι νευρικό. Εγώ μέχρι να μου το πει κάποιος εξωτερικός παρατηρητής, δεν το είχα αντιληφθεί και λέω, κοίτα, ας πούμε που έχει δίκιο. Ναι. Ή μετά μου είχε πει η Ζήνα τότε, θέλω να βλέπεις τον εαυτό σου και να παρατηρείς. Παρατήρησα εκ των υστέρων ότι κουνούσα πάρα πολύ τα χέρια μου, επειδή είμαι ένας άνθρωπος πολύ εκφραστικός. Προσπάθησα να το μετριάσω, δηλαδή με ενδιαφέρει η άποψη ενός ανθρώπου που είναι στο χώρο και ξέρω ότι με αγαπάει και μου κάνει ένα σχόλιο. Έχει απόλυτο δίκιο η αγαπημένη Σταματίνη Τσιλή. Να καλωσορίσω και να βάλω και στην παρέα μας για να σχολιάσουμε εδώ όλο το παρεάκι το συντάκι του Eurofan στον Απόστολο το Ματάμι, γιατί έχουμε εξελίξει. Καλωσόρισα, Απόστολε. Γεια σας, γεια σας. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από το πολυσυλλεκτικό και μετά θα δούμε στα της Eurovision. Η Σταματίνη Τσιλή έχει απόλυτο δίκιο. Καλό είναι όλοι εμείς που κάνουμε τηλεόραση να βλέπουμε κάποια στιγμή και εκπομπές τις οποίες είτε παρουσιάζουμε είτε συμμετέχουμε για να βελτιωνόμαστε. Και ραδιόφωνο. Επίσης να ακούμε στο ραδιόφωνο τις εκφωνήσεις μας. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά στην τηλεόραση το λέω ακόμη περισσότερο για να βλέπουμε τις εκφράσεις μας. Και εγώ παλιά, παιδιά, είχα μια πολύ έντονη κίνηση στα χέρια που ήταν πολύ κουραστικό για τον τηλεθεατή. Το ελληνικό. Ναι, με πολύ πάθος, ρε παιδί μου. Εκστασιαζόμουν. Αυτό όμως αποσυντονίζει τον τηλεθεατή. Όταν κάνεις μια εκπομπή και θες να αιτιολογήσεις κάποια πράγματα. Η υπερβολική κίνηση, αυτό που λέει στα Σταματίνη Τσιλή, που της είπε η Κουτσελίνη, που έκανε συνέχεια με τα μαλλιά της, ήταν πραγματικά εκνευριστικό, τη θυμάμαι. Και το έχει κόψει. Και βέβαια είναι αυτό που λέμε, έβλεπε, άκουγε, βελτιωνότανε στα σωστά σχόλια. Γιατί τοξικά τα δεχόμαστε όλοι. Και βλέπουμε ότι πλέον η Σταματίνη Τσιλή είναι μία από τις πιο πετυχημένες Ελληνίδες παρουσιάστρες και αυτή την εποχή, ιδίως το Happy Day, σαρώνει. Είχα διαβάσει ένα quote, τέλος πάντων, που το οποίο με στιγμάτισε. Λέει να μην παίρνεις συμβουλές, βασικά να μην παίρνεις σοβαρά την άποψη, sorry, κάποιο από τον οποίο δεν θα ζητούσε συμβουλή. Σωστό και αυτό. Αλλά μερικές φορές υπάρχουν άτομα τα οποία μπορεί να μην γνωρίζεις, αλλά η συμβουλή τους να είναι πολύ σημαντική και να πολύ σωστή. Να έχουν στην πλάτη τους εμπειρία ετών. Α, μπράβο. Ωραία. Να αφήσουμε τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, να πάω στη Μαρία Κορινθίου που είπε ότι
Ξέρω για ποιο λόγο είπε ο Γιώργος Λιάγκας ότι βρήκε τη συμπαρουσιάστριά του στο πρόσωπο της Μαρίας Αναστασοπούλου. Είναι αυτό που ακούγεται πολύ έντονα πλέον στους διαδρόμους, στα τηλεοπτικά πηγαδάκια. Ότι του χρόνου θα υπάρχει το πρωινό με τη Μαρία Αναστασοπούλου, το ενημερωτικό. Είναι αυτό που είπε και ο Γιώργος Παπαδάκης, ότι θα δώσει το δαχτυλίδι σαν συνέχεια της εκπομπής στη Μαρία Αναστασοπούλου και κάποια στιγμή μπορεί να δούμε τη Μαρία Αναστασοπούλου μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα και να ενώνονται οι δύο εκπομπές και να είναι αμιγώς μία ροή από την ενημέρωση στην ψυχαγωγία. Ακούγεται πολύ έντονα. Από εκεί και πέρα, ο καθήλων αρμόδιος είναι να απαντήσει, ο Γιώργος Λιάγκας, ο Αντένα και η Μαρία Αναστασοπούλου θα συμβεί αυτό. Υπάρχουν δύο δεδομένα. Το πρώτο είναι ότι ο Γιώργος Λιάγκας προέρχεται από την ενημέρωση και φυσικά θα ήθελε κάποια στιγμή να επιστρέψει εκεί. Απλά είναι αυτό και το εμβολικό. Βγαίνει, μισό λεπτό πριν. Και του βγαίνει μέχρι στιγμή αυτό που κάνει στο πρωινό. Του βγαίνει. Ναι, φυσικά. Απλά υπάρχει αυτό το λεγόμενο εμπορικό κομμάτι που πρέπει να υπάρχει σε μια εκπομπή και γι' αυτό το χειρίζεται πολύ ωραία η Μαρία Κορινθίου. Από εκεί και πέρα, μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια χρονιά που θα έχουμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Τον Οκτώβριο θα έχουμε και δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα. Οπότε σίγουρα όλε οι θα πρέπει να προσαρμόσουν σε μένα το λες. Σε μένα την πάει καμπάν. Για όλους μας. Λοιπόν, πέφτουμε σε μια χρονιά που πέρσι ήταν με όλα αυτά τα κοινωνικά που ήταν τόσο φορτωμένη και τόσο φορτισμένη συναισθηματικά που όταν τελειώνει η εκπομπή, εγώ ή έπαιρνα για το στομάχι μου, αλόξι, έπαιρνα για τον πονοκέφαλο γιατί δεν μπορούσα να το απεξέλθω με όλες αυτές τις δυσάρεστες ειδήσεις. Είτε τεπώνει, είτε σπυρίνει, είτε οτιδήποτε άλλο. Τι ξεμάτιασμα του ρίξαμε, δεν ξέρω. Ναι, και φέτος με τις εκλογές, δηλαδή αρνούμε. αρνούμε. Λοιπόν, έντονο κάτω, κλείνουμε. Και είδαμε εδώ πόσο ερωτευμένη είναι με το Γιάννη Αϊβάζη, παιδιά. Μιλάει και στάζει μέλη, είναι από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής σομπής και να είναι πάντα ευτυχισμένη. Θα αφήσω τη Μαρία Κορινθίου. Δεν σχολιάζουμε κάτι άλλο από αυτό. Έχουμε κάτι άλλο. Όχι. Πάμε λοιπόν ή έχουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο να σχολιάσουμε. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα στα της Eurovision. Έχουμε εδώ τον ειδικό, τον Απόστολο τον Μαντάμι. Αυτά είναι τα τρία τραγούδια μας. Μέχρι στιγμής. Τίτλους πες μου και συντελεστές όπως τα βλέπουμε. Δηλαδή, όπως είναι οθόνη δεξιά, την κοπελίτσα, τον ντουετάκι λοιπόν, και τα αγοράκι. Έχουμε τη Μελίσσα Μαντζούκης με το Liar, το οποίο να πω εν συντομία ότι είναι ένα χορευτικό pop dance τραγούδι. Έχουμε το τη βλέπουμε κιόλας, Liar. Βεβαίως. Τέλεια. Έχουμε τον Βίκτορ Βέρνικος, ο οποίος είναι 16χρονος, είναι πολύ μικρός σε ηλικία, με ένα τραγούδι το οποίο είναι μια πιο φεστιβαλική pop μπαλάντα, θα μπορούσαμε να πούμε. Mm-hmm. Αρκετά ραδιοφωνικό τραγούδι, σύγχρονο. Και έχουμε τέλος και την... Και τον ντουέτο, βεβαίως. Έχουμε την Αντωνία Καούρη και τη Μαρία Μαραγκού με το Shout Out. Εδώ όμως τώρα. Εδώ. Άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Εδώ είναι το προβληματάκι που εστιάζεται σε ένα από τα τρία υποψήφια για τον ελληνικό τελικό. Για το ποιος θα πάρει το χρήσμα να ταξιδέψει στη Μεγάλη Βρετανία. Τι έγινε λοιπόν, Απόστολε? Λοιπόν, να πούμε ότι από τα 7 τραγούδια τα οποία άκουσε και η ειδική επιτροπή που σχηματίστηκε με τα 70 άτομα. Ένας εκ των οποίων ήταν φίλος μου, παιδιά. Πρέπει να σα το πω. Και εγώ είχα αρκετούς γνωστούς που πήγαν και άκουσαν. Όχι, εγώ δεν είχα. Δεν είναι Eurofan. Είναι Eurofan, αλλά δεν είναι σε κάποια ομάδα. Μπράβο. Γραμμένο σε κάποιο σύλλογο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει και στο δημόσιο, ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ την Eurovision. Μέχρι εκεί θα πω. Το μεγαλύτερο ποσοστό νομίζω. Κύριε στα σώματα ασφαλείας. Πού! Μου η πλάκα κάνω, έλα. Το μεγαλύτερο ποσοστό νομίζω των ανθρώπων που ψήφισαν ήταν φαν του διαγωνισμού. Ναι, οι οποίοι αγαπούν το διαγωνισμό. Πήγαν εκεί, άκουσαν τα 7 τραγούδια σε μια ακρόαση ειδική που έγινε στο στούντιο της ΕΡΤ και έκαναν μια κατάταξη των 7 τραγουδιών. Και βγήκαν τα 3, αυτά που είδαμε τώρα. Αφού έγινε συμψηφισμός μαζί με την ήδη υπάρχουσα ψηφοφορία της Κριτικής Επιτροπής, της 7 μελούς Επιτροπής από την ΕΡΤ, έγινε ο συμψηφισμός και καταλήξαμε σε αυτά τα τρία τραγούδια. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Με πόση διαφάνεια μπορούμε να πιστεύουμε ότι αυτό είναι? Δεν έχουμε δει ούτε τι ψήφισε το κοινό που ήταν εκεί πέρα, τόσα άτομα, ούτε πώς ψήφισε η Επιτροπή. Και εδώ υπάρχουν κάποιες ενστάσεις. Και είναι θεμητό να υπάρχουν ενστάσεις. Νομίζω ότι στην πορεία θα βγουν και τα αναλυτικά αποτελέσματα από την ψηφοφορία στην πορεία των επιτροπών. Ζει σε Μάιμου να φας τριφύλι. Ωστόσο, εμείς έχουμε επικοινωνήσει με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των 70 ατόμων που πήγαν εκεί και ψήφισαν. Α, εσείς σαν Eurofan το κάνετε το έχουμε στατιστικό σας. Έχουμε κάνει ένα στατιστικό και έχουμε βγάλει κάποια αποτελέσματα. Ήταν αυτά όντως τα τρία καλά?
Από όσο ξέρουμε, πρώτη στην ψηφοφορία του κοινού ήταν η Μελίσσα Ματζούκης με το Liar, το χορευτικό τραγούδι. Πανέμορφη και ωραία φωνή. Πάρα πολύ ωραία, η οποία να πούμε ότι έφτασε και στην τελική φάση του γερμανικού Idol πέρσι. Κούκλα είναι, παιδιά. Κοπέλα. Φυσικά, είναι. Με πάρα πολύ ωραία φωνή και ένα πολύ ωραίο χορευτικό τραγούδι, Eurovision τραγούδι. Μπράβο. Από αυτά που ξέρουμε και από το παρελθόν και αγαπάμε. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Βίκτορ Βέρνικος, ο οποίος ήταν η έκπληξη για πολλούς. Τα πήγε πάρα πολύ καλά 16 στην επιτροπή του κοινού. Αυτός οριακά συμμετέχει στην Eurovision, στην κανονική και όχι στην Junior, έτσι. Μέχρι να πραγματοποιηθεί θα είναι και επίσημα στο ηλικιακό όριο. Γιατί αλλιώς θα έπρεπε να πάει στην Eurovision Junior. Όχι, όχι, θα είναι. Υπάρχει ακόμα Eurovision Junior. Βέβαια, υπάρχει, δεν συμμετέχουμε σαν Ελλάδα. Δεν συμμετέχει η Ελλάδα ούτε η Κύπρος πλέον, αλλά υπάρχει κανονικά. Κανονικά. Και πάμε στο ντουέτο. Εδώ τώρα πώς διέρευσε. Λοιπόν, το ντουέτο αρχικά να πούμε ότι με όσα ξέρουμε δεν τα πήγε τόσο καλά στην ψηφοφορία του κοινού. Και για πολλούς ήταν επιτροπή. Έκπληξη. Βοήθησε εδώ. Από όσο ξέρουμε εμείς μπορούμε να πούμε ότι ήταν στην πέμπτη θέση από τα 7 τραγούδια στην ψηφοφορία του κοινού. Άρα μπορεί να ήταν στην πέμπτη θέση από το κοινό, να βγήκε πρώτο στην επιτροπή. Ακριβώς. Και ξαφνικά αυτό το έδωσε ένα πουσάρισμα να μπει στην πρώτη τριάδα. Να ακούσουμε λίγο το τραγούδι που έχει διαρρεύσει. Είμαστε έτοιμοι. Κάνει. Μέσα. Αφού διέρευσε, τι εμείς θέμε. Στο το YouTube. Εμείς το βγάλαμε. Υπάρχει παντού. Υπάρχει λοιπόν, στο Twitter, στο YouTube. Δώστε μου λίγο να τα ακούσουμε. Έλα, πάμε όλα να τα ακούσουμε. Δεν είναι άσχημο. Μπράβο. Δεν είναι άσχημο. Είναι ωραίο, είναι ανεβαστικό. Και εμείς κάνουμε, εγώ και η Ραφαήλα, βρήκαμε ήδη τη χορογραφία. Αφήστε έξω το φακά Ευαγγελινός και να δείτε χορογραφία. Είμαστε εδώ. Είναι ρυθμικό, είναι ωραίο τραγούδι. Και θα είναι και η πρώτη φορά που, αν περάσει βέβαια και φτάσει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, που θα έχουμε δύο κυρίες να εκπροσωπούν την Ελλάδα. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Απλά να πούμε ότι οι πρώτες αντιδράσεις ήδη από χθες το βράδυ, καθώς διέρευσε από κάποιους Σουηδούς. Ολόκληρο έχει βγει. Όχι, έχει βγει ένα απόσπασμα ενός λεπτού. Να πούμε ότι οι δημιουργοί του τραγουδιού είναι Σουηδοί, αυτοί που έχουν γράψει το τραγούδι. Και απρόσμενα χθες το βράδυ βρέθηκε μέσα στα social media. Έκπληκτοι όλοι εμείς το ακούσαμε ξανά. Και ξανά, και ήδη έχουν σχηματιστεί πρώτες απόψεις, οι οποίες μπορώ να σας πω κατά γενική ομολογία δεν είναι τόσο θετικές. Σε σχέση με τα άλλα που τα έχετε ακούσει. Γενικά, σαν τραγούδι, κάτσε ο κόσμος δηλαδή λέμε. Από το απόσπασμα μισό αυτό λεπτό. Που άκουσα. Εμένα αυτό που άκουσα μ' άρεσε. Ναι. Έτσι, είναι ένα ρυθμικό τραγούδι Eurovision. Και άμα έχει και καλή σκηνοθεσία και επειδή θα είναι πρώτη φορά που θα δούμε δύο γυναίκες μαζί για την Ελλάδα, κακό δεν μου κάνει. Δεν έχω ακούσει τα άλλα. Όπως δεν έχετε ακούσει κι εσείς. Άρα πώς φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι καλό. Δεν το κάνω συγκριτικά με κάποιο άλλο τραγούδι. Μπράβο. Οπότε λοιπόν δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Αναφέρω απλά τα σχόλια που υπάρχουν και στο site να και σε διάφορες ομάδες. Και κατά καιρούς και οι Eurofans και κάποια άλλα τραγούδια που προσώπησαν την Ελλάδα. Στην αρχή όταν τα ακούσαν δεν είπαν και τα καλύτερα. Όταν φτάσαμε στην τελική βραδιά είπαν ότι ωραίο αριστούργημα. Έτσι. Απόστολε, επέτρεψέ μου σε παρακαλώ να κάνω δύο ερωτήσεις, επειδή εσύ είσαι στην καρδιά των γεγονότων. Το πρώτο είναι, λέω πάντα το ότι εφόσον ψηφίζει, παλιά που ψήφιζε το κοινό, μόνο το τηλεοπτικό κοινό ήταν πολύ καλύτερα, τώρα που υπάρχουν και επιτροπές, παίζονταν και παίζονται ακόμη και κάποια παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω πάντα ότι πρέπει η κάθε χώρα να αναδεικνύει κάτι δικό. Δηλαδή, το να πάω και να ακούσω 40 αγγλόφωνα τραγούδια δεν το θεωρώ Eurovision, το θεωρώ τσίρκο. Θα ήθελα λοιπόν η Ελλάδα να πάει με ελληνικό στίχο και ας πάρει την τελευταία θέση, αρκεί να δείξει κάτι δικό της. Θα ήθελα λοιπόν πρώτο θέμα να μου πείτε λίγο την άποψη εσάς των Eurofan, πώς βλέπετε γενικά την πορεία της Ελλάδας μέσα από τον αγγλόφωνο ή τον ελληνικό στίχο. Εκείνη και με τον αγγλόφωνο κερδίσαμε. Με το οπότε τελειώνει. Κερδίσαμε. Να σου πω κάτι, δεν μπορώ να κάνω αυτή την κουβέντα συνέχεια. Συγγνώμη, δηλαδή, για να μην τρώμε και τον τηλεοπτικό χρόνο. Από τη στιγμή που έχουμε κερδίσει με το αγγλόφωνο, από τη στιγμή που το καταλαβαίνει περισσότερο ο κόσμος όταν είναι αγγλόφωνο παρά όταν είναι ελληνόφωνο ή όταν είναι αλβανικό. Εντάξει, όταν και η Σερβία κέρδισε με σέρβι. Άκουσε με, άλλες εποχές. Έχουν περάσει και 20 χρόνια όταν κέρδισε η Σερβία. Με τον Μόλτιβα. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Να τελειώσει αυτή η κουβέντα. Νομίζω δεν είναι κάτι που τελειώνει. Έχει τελειώσει αυτή η κουβέντα ανεπιστρεπτή. Αγγλόφωνο, ελληνόφωνο. Ότι... Δεν εκφράζει ο αγγλικό. Ωραία, εντάξει, μην ψηφίσει και μην το παρακολουθεί. Δεν θα κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα. Πάω να εκπροσωπήσω την Ελλάδα. Παιδί δεν πάω να εκπροσωπήσω. Χρήστο μου, εδώ υπάρχει ένα θέμα αν το τραγούδι θα κυρωθεί ή όχι. Μην ξανανοίγουμε. Πάνε στη δεύτερη ερώτηση αν ωραία. Η δεύτερη μου ερώτηση είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε δει να συμμετέχουν στον ελληνικό τελικό ή να μας εκπροσωπούν πολλοί αξιόλογοι καλλιτέχνες, οι οποίοι όμως είναι από χώρες μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, να το πω έτσι. Εδώ έχεις από... έχει χαθεί το ελληνικό στοιχείο. Ο ελληνικό στοιχείο, οι τραγουδιστές. Όχι, είναι λάθος τοποθέτηση, αν και συμφωνώ με αυτό που θες να πεις, είναι λάθος το ελληνικό στοιχείο.
έχουν εκλείψει τραγουδιστές που κάνουν καριέρα στην Ελλάδα και τους γνωρίζει το κοινό της Ελλάδος. Γιατί για βλέπουμε τώρα το Βίκτορα, τη Ματζουκιάν, την Καραμπετιάν, τη Μουταριάν, τη Φουταριάν. Όχι ότι δεν είναι Έλληνες, Έλληνες είναι και τιμάνε περισσότερο το ελληνικό στοιχείο. Και είναι ομογενείς που αγαπάνε και λατρεύουν. Αλλά δεν τους ξέρουμε. Γιατί λοιπόν, όπως και η Κύπρος βρήκε ένα παιδί που ζει και κάνει καριέρα στην Αυστραλία. Γιατί γίνεται αυτό? Ναι, μεν υπάρχει παγκοσμιοποίηση, αλλά θέλω να σου πω. Εκεί συμφωνώ. Θέλω να δω, ρε παιδί μου, έναν Αργυρό. Να το πω. Θέλω να δω μια Ζόζεφιν. Θέλω να δω ξανά τη Φουρέιρα. Θέλω να δω κάποιους που κάνουν καριέρα στη χώρα που εκπροσωπούν. Ναι, με φρέσκα πρόσωπα. Ναι, μεν πολύ ωραία πρόσωπα. Ναι, μεν πολύ ωραίες φωνές. Δεν τους ξέρουμε. Απλά τάζω να σου πω ότι η διαδικασία της ΕΡΤ ήταν πάρα πολύ ανοιχτή. Υπήρχε μια πλατφόρμα στην οποία κάθε δισκογραφική και κάθε καλλιτέχνης, εάν το επιθυμούσε, μπορούσε να καταθέσει τραγούδι. Κανένας Αργυρός και καμία Ζόζεφη δεν έδειξαν τραγούδι. Γι' αυτό το. Άρα υπάρχει και αυτή η πλευρά. Υπάρχει και αυτή η πλευρά. Υπάρχει και αυτή η πλευρά. Σωστά. Και να πούμε ότι δεν είναι θέμα ομογένειας κυρίως. Είναι θέμα ότι ίσως, ας πούμε, η Μελίσσα έχει το καλύτερο τραγούδι. Δηλαδή, εάν από αυτούς τους τρεις στην τελική καταλήξουμε να πάμε με τη Μελίσσα, δεν θα είναι επειδή υπάρχει ένα μοτίβο ομογένειας που επιλέγει η ΕΡΤ, θα είναι επειδή η Μελίσσα έχει ίσως το καλύτερο τραγούδι. Ναι, εάν εγώ δεν το, λέμε, το έχει, δεν θα πάει. Συμφωνώ μαζί σου. Απλά, ίσως η ΕΡΤ σκέφτεται, λέω εγώ, στο πίσω μέρος του κεφάλαιου έχει ότι θα με ψηφίσει και το κράτος το οποίο ζει και εκδράμει και κάνει πράγματα ο εκάστοτε καλλιτέχνης. Γιατί το έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια, οι χώρες που κατοικούσε είτε η Στεφανία πήρε υψηλό βαθμό, είτε πέρσι πήραμε υψηλό βαθμό από τις χώρες που ζουν και κάνουν εκεί τα πράγματά τους. Ιδίως στις σκανδιναβικές χώρες που δεν παίρνουν και πολύ μεγάλους βαθμούς. Μπορώ να σε επιβεβαιώσω ότι τουλάχιστον φέτος αυτό το μοτίβο δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει από πίσω ένα σκεπτικό από την ΕΡΤ ότι πρέπει να πάμε με ομογένεια για να πάρουμε ψήφους. Ναι, δεν υπάρχει αυτό το μοτίβο. Okay. Ας κερδίσει το καλύτερο τραγούδι από τα τρία. Πάντως όλα τα τραγούδια κατά βάση και το ελληνικό, αυτό που κινδυνεύει να γεωρθεί στη Σουηδία, γίνει παραγωγή, όπως και το κυπριακό στη Σουηδία. Εδώ τώρα ακυρώνεται ή όχι? Δεν το ξέρουμε ακόμη. Αναμένουμε και εμείς από λεπτό σε λεπτό τις επίσημες ανακοινώσεις της ΕΡΤ να δούμε κατά πόσο αυτή η διαρροή θα επηρεάσει την όλη διαδικασία, εάν θα ακυρωθεί, εάν θα μείνει όπως έχει. Επίσης δεν ξέρουμε αν ήταν και αυτό που ίσως είναι δύσκολο στην Eurovision. Να ρωτήσω κάτι. Αναμονή λοιπόν της απάντησης της κρατικής τηλεόρασης της Ελλάδος της ΕΡΤ, αν ακυρώνεται και μένουν τα δύο ή συνεχίζουν και τα. Πότε περιμένουμε να ανακοινωθεί? Ναι, και με ποια διαδικασία, αν ξέρουμε. Από μέρα σε μέρα, λογικά. Η Επιτροπή το βγάλει. Ναι. Να πούμε ότι ήδη τις προηγούμενες μέρες πραγματοποιήθηκαν οι συναντήσεις από τις τρεις αυτές υποψηφιότητες με τις δισκογραφικές τους στην ΕΡΤ, όπου έγινε μια παρουσίαση ολόκληρης. Ακριβώς. Περίμενε τώρα, επειδή λες οι εταιρείες τους. Εδώ οι κοπέλες που κινδυνεύουν να κυρωθούν είναι μήνος. Μια πολύ δυνατή εταιρεία. Οι άλλοι δύο πού? Ο Βίκτορ ανήκει στην Panic. Είναι στην Panic, δυνατή εταιρεία επίσης. Η Μελίσσα επίσης, εάν είναι αυτή που θα προσωπήσει τη χώρα μας, θα ακολουθηθεί η συνταγή που είχαμε και με την Αμάντα. Καήκαμε. Θα αναλάβει δηλαδή. Καήκαμε. Ναι, καήκαμε. Το αποτέλεσμα της Αμάντας μας δικαίωσε. Μπορούσε να είναι και πιο ψηλά αν υπήρχε μια δισκογραφική εταιρεία που να κατοικοειδρεύει στην Ελλάδα και να μπορούσε να μιλήσει και να φερθεί σωστά, σόφρον και κόσμια, σε ραδιόφωνο και τηλεοράσει. Γιατί με την Αμάντα τα κάνανε άστα. Άστα, έχω και προσωπική εμπειρία με την ΕΡΤ που επικοινώνησε με κάποιον κύριο, δεν θα επικαλεστώ το όνομά του, που είπε ναι, θα σας ενημερώσω όσο με ενημέρωσε, άλλο τόσο και εγώ βγήκα δήμαρχος και υποψήφιος πρωθυπουργός. Ποτέ. Α, έχουν προβάδισμα οι άλλοι δύο. Ποτέ. Ουσιαστικά. Καλύτερα να υπάρχει μια εταιρεία που να μπορείς να βρεις έναν άνθρωπο που τον ξέρει, σε γνωρίζει και συναναστρέφεστε, παρά με κάτι απρόσωπο. Ακόμη και η Στεφανία που δεν είχε εταιρεία, υπήρχε ο Ροδιός που μανατζάριζε και βγάλαμε άκρη. Μπορεί με να την... είναι και ο ίδιος με τη Στεφανία, δεν το ξέρουμε αυτό. Γιατί το περσινό ακόμη ήταν, παιδιά, τραγικό. Πιο εύκολα έβρισκες την εκπρόσωπο της Κύπρου και την εταιρεία της παρά την Ελλάδα. Θυμήστε μου λίγο πότε είναι η Eurovision. Μπράβο, φέτος. Χρήστο μου. Μπράβο, όχι, γιατί... να σου πω γιατί. Ας μας πει λίγο. Για το Μάιο, το Μάιο. Πόσο, πόσο γιατί το 6 Μαΐου ενθρονίζεται ο Κάρολος νέος βασιλιάς, να ξέρω. Θα πάμε και θα μείνουμε μεγάλο διάστημα. Την επόμενη εβδομάδα από τον Κάρολο θα έχουμε Eurovision. Περίμενε, περιμένετε τώρα. Δηλαδή η επόμενη εβδομάδα είναι ο δεύτερος γύρος των ελληνικών εκλογών. Ναι. Παιδιά. Πιθανώς. Και των τουρκικών εκλογών. Και το... οπότε εδώ είναι άτυχη χρονιά για το ελληνικό τραγούδι. Γιατί η ΕΡΤ όλο της το δυναμικό και όλο της το προσωπικό θα τρέχει για τις εκλογές, παιδιά. Είναι άτυχη στιγμή για ένα από τα τρία τραγούδια, γιατί πραγματικά μπορεί να είναι
και εντύματα μπορεί να είναι εξαιρετικά, είναι άτυχη δεδομένη χρονική στιγμή γιατί κανένας δεν θα επενδύσει στη Eurovision. Για σκέψου τώρα, Κυριακή να ψηφίζεις. Το βράδυ του Σαββάτου που θα είναι ο τελικός, περίμενε Χρήστο μου, θα έχει πολιτικές συνεντεύξεις παντού. Απαγορεύονται μία μέρα, 24 ώρες ή 2 πριν. Λες, απαγορεύονται. Άρα το Σάββατο εκείνο θα δούμε Eurovision. Και μετά να πανηγυρίσουμε την επόμενη μέρα. Απλά λέω ότι είναι κρίμα για τα παιδιά που δώσαν την ψυχούλα τους και οι δημιουργοί να πέσουν σε ένα τέτοιο κικαιώνα γιατί θα είναι εν μέσω εκλογών. Νομίζω όμως ότι η ΕΡΤ το γνωρίζει αυτό και. Δεν γνώριζε ότι θα είναι εκλογές τότε, από όσο το λέει ο Πρωθυπουργός, το αποφάσισε. Επενδύει όμως κιόλας στην Eurovision τον τελευταίο χρόνο. Οπότε δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Κοίταξε, ότι προσπαθεί να επενδύσει, προσπαθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, συμφωνώ. Αν βάλει και καλύτερο στη διαχείριση των δημοσίων σχέσεων των τραγουδιστών, θα είναι ακόμη καλύτερα. Απόστολε, μία τελευταία ερώτηση. Αν δεν θα φύγω από τον χρόνο. Έχουμε τα τρία τραγούδια που θα τα επιλέξει τελικά επιτροπή πιο από τα τρία. Γνωρίζουμε κάποια κριτήρια που έχουν τεθεί, με ποια κριτήρια θα επιλέξει αυτή η επιτροπή το τραγούδι. Αφού είπε, πήγανε την προηγούμενη εβδομάδα και είπανε πώς θα στηθούν. Με βάση την παρουσίαση που έκανε ο καθένας από τους τρεις. Ενώ θα είναι ένα τηλεοπτικό σοου, θα είναι ποια εταιρεία έχει από πίσω να ρίξει χρήματα για τον πρόμο. Για αυτό. Με βάση την ομάδα που έχει ο κάθε καλλιτέχνης και την ψήφο του κοινού που θα μετρήσει και αυτή, όπως έγινε από τα 70 άτομα, θα βγει ένα τελικό αποτέλεσμα και θα μάθουμε. Στο λέω, Χρήστο μου. Πήγαν εκεί, είπαν. Η Πάνικ δίνει τόσα. Η Μήνος δίνει τόσα. Η καημένη Ματσουκιά. Δεν έχει εταιρεία. Ναι, αλλά έχει μια εταιρεία στο νομίζω εξωτερικό. Ότι μετράει όχι μόνο η δισκογραφική τάση. Ναι, μετράει γενικότερα. Ναι, ποιο θα στήσει το τραγούδι, ποιο είχε το καλύτερο ναι, πακέτο. Ναι, αλλά όταν έτοιμο... από πίσω έχει μια εταιρεία που ακούει το όνομα Panic, που ελέγχει το 80% τη δισκογραφία, και μια εταιρεία που ακούει το όνομα Μήνος, που ελέγχει το υπόλοιπο 20%, έρχεται μια κοπελίτσα που μπορεί να έχει ένα αριστούργημα και δεν έχει κάποιον ούτε το χορηγό ούτε την υποστήριξη. Επειδή... εκεί δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα. Χρήστο δεν έχει επειδή, γιατί έχω φύγει εντελώς επειδή έξω από τον χρόνο και πονάει. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Φωκάς Ευαγγελινό στην Eurovision, τάσος Μπρισίμ σε ελληνικές εκλογές, θα τα δούμε την ίδια μέρα πρώτη φορά. Επίσης, τον Απόστολο τον έχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα γιατί μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε πολύ Survivor γιατί εδώ έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Απόστολε μένεις μαζί μας γιατί και το Survivor μπορείς να το σχολιάσεις και το παρακολουθείς. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε γρήγορα. Βγήκαμε πολύ εκτός.